Δημόσια τηλεόραση, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στα ερωτήματα του Κώστα Λασκαράτου και της Μάριον Μιχελιδάκη, που αφορούν την φημολογία περί εθνικών εκλογών αμέσως μετά από το κλείσιμο της κάλπης στις 26 του Μάη, σε λίγα 24 ώρα δηλαδή, την προκήρυξη εθνικών εκλογών. Ο ίδιος απάντησε, σας λέω ένα μικρό απόσπασμα, ότι στην κάλπη κρίνεται ένα πολιτικό σχέδιο, αν αποδοκιμαστούν τα θετικά μέτρα, όλα είναι ανοιχτά. Έτσι μπορούμε από εκείνη την ώρα και μετά. Όλοι οι συνάδελφοι, καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα, αν θέλετε, μιλούμε για ανοιχτό ενδεχόμενο εθνικών εκλογών. Θέλω τη δική σας θέση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο καταλληλότερος ούτως ή άλλως για να απαντήσει σε αυτό και είχε απαντήσει. Από εκεί πέρα όμως, πράγματι την Κυριακή, κρίνονται δύο πολιτικά σχέδια. Ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο μιλάει για την κοινωνική αλληλεγγύη, για την αύξηση του κοινωνικού κράτους, για την αύξηση των παροχών προς τους πολίτες, τους λίγους, αυτούς που βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδήματα, για τους πολλούς. Ένα πολιτικό σχέδιο που θα ευνοεί τους πολλούς και ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο, όπως φαίνεται, θέλει να επαναφέρει τη χώρα στο μεσαίωνα τον εργασιακό, θέλει να δώσει τη δημόσια υγεία στους ιδιώτες, θέλει να φέρει ασφαλιστικό πινοσέτ. Αυτά τα δύο πολιτικά σχέδια αναμετρώνται ούτως ή άλλως την Κυριακή και καθένας πρέπει να πάρει θέση. Επομένως, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός σωστά βάζει τον πήχη και πρέπει από εδώ και πέρα όλοι να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ποιες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις στον τόπο. Βέβαια, από την άλλη έχουμε πει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβρη. Οι εκλογές γιατί έτσι δείχνουμε και δίνουμε και το σήμα της επιστροφής στην κανονικότητα στη χώρα. Ωστόσο, νομίζω ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι μέσα από το μήνυμα που θα στείλουν την Κυριακή θα αναμετρηθούμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημαντικά πολιτικά σχέδια που δεν είναι, θα έλεγα, μόνο για την Ελλάδα, είναι συνολικά για την Ευρώπη. Η πρόοδος και η συντήρηση, οι κοινωνικές πολιτικές απέναντι στην ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό. Λέτε είναι σοβαρή ερωτήματα υπόθεση η Ευρωκάλπη. Είναι σοβαρή υπόθεση. Πάρα πολύ σοβαρή. Δεν υπόθεση χαλαρά. Μια χαλαρή ψήφος, όπως λένε. Είναι ερωτήματα που τίθενται αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι οπαδός του νεοφιλελευθερισμού, είναι στο άκρο της δεξιάς δημοκρατικής παράταξης και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές έχει χαρακτηριστεί ως ανθέληνας και είναι ανθέληνας. Και το έχει δείξει με τη συμπεριφορά του, με τις πολιτικές που έχει προασπιστεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε σε μια, αν θέλετε, διάσταση, αν θέλετε, σε ένα πιθανό ενδεχόμενο που επιχειρεί να βάλει η Νέα Δημοκρατία στην πολιτική ατζέντα από νωρίς χθες το βράδυ με τις τοποθετήσεις σημαντικών στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αναφορά περί πιθανής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές στα ποσοστά και την επόμενη μέρα να είναι δυσάρεστη για τον Αλέξη Τσίπρα και την ανάγκη να αλλάξει αρχηγό ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε, ήταν η απάντηση στα όσα ήδη έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας στις ομιλίες αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις, ότι αν χρειαστούν εκλογές, αυτά θα πρέπει να γίνουν για νέο αρχηγό, ανάδειξη νέου αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, βλέπουμε ότι βάζει αυτή την πρόκληση στην ατζέντα η Νέα Δημοκρατία και οφείλω να σας ρωτήσω, βλέπετε ότι μπορεί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να κρίνει ακόμα και την ηγεσία σε ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία? Οι ευρωεκλογές, επαναλαμβάνω, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση και από τις περιοδίες που κάνω ότι αυτή η εκλογική μάχη θα γύρει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε κάποιοι θα ψάχνουν για αρχηγό. Και είμαι απολύτως σίγουρος γι' αυτό. Θα ψάχνει για αρχηγό η Νέα Δημοκρατία την Κυριακή το βράδυ. Πάμε λίγο και στα ερωτήματα των φίλων τηλεθεατών. Καθώς στο πρόσωπό σας εκφράζεται η αγωνία ή αν θέλετε η ανάγκη του νησιώτη φίλου μας, άνδρα και γυναίκα, των νησιωτών μας λοιπόν. Πάμε λίγο σε αυτό το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει καλά, ίσως γιατί δεν το καρπώνονται, δεν το ωφελούνται. Τι είναι, Υπουργέ, το μεταφορικό ισοδύναμο? Ποιες ανάγκες των νησιωτών μας πραγματικά καλύπτει και αν αυτό έχει κόστος για τους υπόλοιπους φορολογούμενους? Λοιπόν, ή αν είναι ένα κόστος που οφείλουμε να το αναλάβουμε επίσης? Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης, η προσπάθεια του κράτους να εξισώσει το κόστος μεταφοράς των προϊόντων και των επιβατών μέσω ακτοπλοϊκών μεταφορών, δηλαδή στα νησιά μας, σε σχέση με τη χερσαία Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η μεταφορά των προϊόντων αλλά και τα εισιτήρια που πρέπει να πληρώσει κάποιος για να κάνει τη δουλειά του, για να πάει από το ένα νησί στο άλλο,
για να πάει από ένα νησί στην υπηρετική χώρα είναι πολύ ακριβότερα από αυτά που πληρώνει ο μέσος Έλληνας πολίτης στη χερσαία Ελλάδα. Εμείς λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικές κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, γιατί είναι και ευρωπαϊκές πολιτικές αυτές. Μία τέτοια πολιτική ευρωπαϊκής και κοινωνικής συνοχής είναι αυτή. Να πληρώνει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και όχι ο κρατικός προϋπολογισμός, να πληρώνει τη διαφορά του κόστους για να έχουμε ισότιμους πολίτες, για να μην έχουμε πολίτες Α και Β κατηγορίας. Και ξέρετε, στα νησιά μας έχουμε αρκετές ελλείψεις. Γιατί λόγω του γεωγραφικού αποκλεισμού, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν νοσοκομεία, υπάρχουν απλά κέντρα υγείας. Άρα πρέπει για κάτι πιο εξειδικευμένο, πρέπει να πας στο διπλανό νησί ή, να έρθει στην Αθήνα. Στη μεγάλη πόλη, ναι. Δεν υπάρχουν ΔΟΗ σε όλα τα νησιά. Σκεφτείτε ότι ένας κάτοικος της Αττικής για να πάει στη ΔΟΗ θα πληρώσει 2 και 2 ευρώ με το, ναι, να πάει με κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Για να το κάνει αυτό ο κάτοικος της Καλύμνου να πάει στην ΚΟ, πρέπει να πληρώσει 30 και 30 ευρώ. Πόσο μεγαλύτερη διαφορά. Και πολλές φορές θα χρειαστεί να διανυκτερεύσει κιόλας. Άρα λοιπόν δεν είναι ίσες οι ευκαιρίες. Προσπαθούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε ισοτιμία για όλους τους πολίτες όλης της χώρας. Μετακίνηση των πολιτών. Μετακίνηση των πολιτών. Μεταφορά προϊόντων. Μεταφορά των προϊόντων προφανώς από και προς στα νησιά. Mm-hmm. Και θα έλεγα το από είναι πιο σημαντικό, διότι δίνει και αναπτυξιακές δυνατότητες στις νησιωτικές επιχειρήσεις να στείλουν τα προϊόντα τους πιο φθηνά στο κέντρο. Εξωστρέφεια, όπως το πω, έτσι. Να στείλουν τα προϊόντα τους πιο φθηνά στο κέντρο και στη μεταφορά στρατηγικών φορτίων, όπως είναι τα καύσιμα. Ήδη στα μικρά νησιά, στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, δίνουμε επιδότηση ανά λίτρο με βάση την απόσταση και το μέγεθος της αγοράς. Δηλαδή, σε ένα νησί που έχει μόνο ένα πρατήριο, είναι λογικό το κόστος να είναι μεγάλο, γιατί αυτό το πρατήριο το χειμώνα δεν δουλεύει. Άρα πρέπει να καλύψει και τα λειτουργικά του κόστη. Έτσι. Άρα σε ένα μεγάλο βαθμό δίνουμε τη δυνατότητα και επιδοτούμε με περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Και τώρα προχωρήσαμε στα αεροπορικά εισιτήρια. Έχουμε λοιπόν την επέκταση. Είναι σε εφαρμογή ή θα εφαρμοστεί? Είναι ήδη ανοιχτές όλες οι πλατφόρμες. Ναι, ναι. Όποιος μπει στις πλατφόρμες των τριών εταιριών, Aegean, Sky και Astra, θα μπορεί να βάλει το μοναδικό αριθμό νησιώτη, το μοναδικό αριθμό νησιώτη και να πάρει την επιδότηση, μάλιστα, στο κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου. Το μοναδικό αριθμό νησιώτη, να υπενθυμίσω για όσοι είναι επιλέξιμοι, και αυτοί είναι οι νησιώτες, οι κάτοικοι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που βρίσκονται στα νησιά, οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επικουρικοί, οι ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, μπορούν να μπουν στο μεταφορικό ισοδύναμο.gr με τους κωδικούς του τάξης. Πολύ απλά θα πάρουν σε 2-3 λεπτά τον κωδικό, δίνοντάς μας τον αριθμό λογαριασμού, στον οποίο στο τέλος του μήνα θα επιστρέφεται το κόστος, η διαφορά του κόστους του εισιτήριου. Άρα έχουμε λοιπόν την πρώτη απάντηση ως θετικό μέτρο σε εφαρμογή για τους νησιώτες και στις αεροπορικές μετακινήσεις. Ξέρετε, γεννώνται ανάγκες ή εκφράζονται, γιατί υπάρχουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή ο φοιτητόκοσμος, τα παιδιά, οι φοιτητές, που απομονώνονται στον τόπο τους, τους είναι δύσκολο ως οικογένεια να επιβαρυνθούν για το κορίτσι, το αγόρι τους που θα πρέπει να σπουδάσει στη μεγάλη πόλη ή μακριά από το νησί. Και εκεί θα έρθει άλλη μια υπερθύμηση σας, θα χτυπήσει άλλο ένα καμπανάκι. Δεν ξέρω αν είστε προετοιμασμένοι. Είμαστε προετοιμασμένοι για τα περισσότερα. Μια πρόνοια δηλαδή για τον φοιτητό κόσμο. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι οι φοιτητές ούτως ή άλλως, οι νησιώτες φοιτητές είναι επιλέξιμοι και έχουν ταυτόχρονα και την έκπτωση που έχουν από το ακτοπλοϊκό εισιτήριο τώρα πλέον είναι επιλέξιμοι και για τα αεροπορικά εισιτήρια. Άρα και εκεί θα έχουν όφελος. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο πλεονέκτημα του μεταφορικού ισοδυναμού είναι ότι είναι ένα μέτρο που έγινε από την κοινωνία, επευλήθη από την κοινωνία, επευλήθη από τις ανάγκες των νησιωτών και επομένως κάθε φορά βρίσκουμε λάθη, τα διορθώνουμε και πάμε παρακάτω. Υπουργέ, χθες ήσασταν στην Κάρπαθο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Ή ήσασταν πάντως σε κάποιο νησί. Ήμουνα στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Νομίζω αργότερα σε λίγο θα φύγετε πάλι για τη Ρόδο. Θα πάω πάλι σε νησιά. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Καλό ταξίδι, να έχετε καλό δρόμο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και ό,τι καλό έρχεται για τους νησιώτες μας είναι καλό για όλους μας. Ένα χαμόγελο που μπορούμε να σκορπίσουμε μας. Και δεν έχει να κάνει με κανένα πολιτικό πρόσωπο. Τα νησιά μας είναι το κέρδος της χώρας. Αυτό ακριβώς. Η μεγαλύτερη ομορφιά που έχουμε να δώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Πάμε ως φίλοι τηλεθεατές με τη βοήθεια της πολύ καλή συναντέλφου μας.